Όπως τα γόρια. Ναι. Δεν έχεις καμιά παραπάνω επιτυχία, βρε Γιάννη, τώρα. Μην είσαι σίγουρος, μήπως δεν το ξέρεις επειδή είστε μικρή και δεν λέγονται αυτά εύκολα. Υπάρχει κάποια έτσι συμμαθήτρια η οποία να σου αρέσει? Όχι. Ολόγη μου λες, δεν θα μου πεις πουθενά. Ναι, καλά. Μίλα μου για τη μαμά στην τηλεοπτική. Πες μου για τη Σμαράγδα. Πριν. Ναι, για πες. Να γαργαλάει συνέχεια, με λέει. Ναι, και με λέει φατσόνι και άτομο. Πώς φατσόνι και άτομο? Του γνωρίζεις τη Σμαράγδα στο φύλλο του βάτραχό σου. Mm. Έβλεπες παραπέντε, επειδή παίζεις εσύ. Mm. Η Σμαράγδα και γενικότερα οι ηθοποιοί της σειράς σε συμβουλεύουν για το τι πρέπει να κάνεις όταν παίζετε. Ναι, πολύ. Τι σου λένε δηλαδή? Δηλαδή, να... σε μια σκηνή, η Σμαράγδα. Δυσκολεύεσαι εσύ να μάθεις τα λόγια σου και τις σκηνές και τα λοιπά? Πόση ώρα μπορεί να διαβάζεις, ξέρω εγώ, το ρόλο ενός επεισοδίου? 10 λεπτά. Όχι, 10, 20. Καλή, είσαι τσακάλι. Και θυμάσαι τα λόγια, πότε σταματάει η Σμαράγδα, πότε ξεκινάς εσύ και τα λοιπά. Ναι. Την ώρα που παίζεις το έργο, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι ο γιος Σμαράγδα Σκαρίδη? Δηλαδή, τη βλέπεις ως μαμά σου? Ναι. Σε νοιάζει να είναι καλά? Ναι, μην νοιάζει. Να τα φτιάξει με τον πολιτικό και τα λοιπά. Ναι. Το ξέρεις εσύ. Εκτός από φατσόνι και εκτός από πώς αλλιώς σε λέει Σμαράγδα? Φατσόνι. Πώς? Φατσόνι και το άλλο? Άτομο. Άτομο. Λοιπόν, επειδή πουρί είναι πολλά μαζεμένα δικά σου στιγμιότυπα από την παρουσία σου στο σίριαλ. Κατάλαβε. Καταλαβες. Ναι. Φύγαμε. Θέλω να το πεις στην κάμερα μας. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα εκεί, στην κύριο που σηκώνει το χέρι και να πεις πάμε αμέσως τώρα να δούμε ένα ποτ πουρί. Πάμε αμέσως να δούμε ένα ποτ.